Και αυτό μπροστά μας τι είναι, που πάμε? Είναι το φυλάκιο. Ποιο φυλάκιο? Ένα από τα φυλάκια που είναι πιο καλά διατηρημένο από όλα. Πάμε. Πες μας, Χρήστο, αυτό είναι το φυλάκιο. Αυτό είναι ένα από τα φυλάκια ναι. Της συνοριακής γραμμής μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, η οποία ήταν από τον Αμβρακικό κόλπο μέχρι τον Παγασιτικό. Μάλιστα. Και μιλάμε για 1888. Πάρα πολλά σταφύλια βλέπω εδώ πέρα και βλέπω και διαφορετικά αποχρώσεις από το πράσινο, πιο ανοιχτό, πιο σκούρο. Εδώ είναι τα απέλεια της περιοχής του χωριού Δαμασίου, πάντα στην περιοχή Τύρναβος. Ναι. Και οι ποικιλίες είναι ροδίτης, μοσκάτο, λίγο Uniblanc και κάποιες ξενικές ποικιλίες όπως σειρά και λίγο μερλό. Μερικοί έχουν και ντεμπίνα. Τι λες, ντεμπίνα τόσο χαμηλά, ντεμπίνα της Επίρου. Αυτά πηγαίνουν για τσίπουρα, υποθέτοντας. Τη μεγαλύτερη ποσότητα την παίρνει ο συνεταιρισμός. Την κάνει τσίπουρο και κρασί. Είμαστε στον αμπελώνα του Λιμιώνα του Χρήστου του Ζαφεϊράκη. Χρήστο, πες μας κάτι για αυτό τον πρότυπο αμπελώνα. Πρώτα απ' όλα είναι το μοναδικό αμπέλι Λιμιώνα, το οποίο υπάρχει στην περιοχή του Τυρνάβου. Υπάρχουν ξεχασμένα κούτσουρα στην περιοχή. Εμείς μαζέψαμε αυτά τα εμβόλια από αυτά τα κούτσουρα, κάναμε έναν νέο αμπελώνα και ο σκοπός είναι πρώτα απ' όλα να είναι φυτεμένος με τέτοιο σκοπό ώστε να μας δώσει ποιοτικό κρασί. Δηλαδή, είναι φυτεμένος στους 80 πόντους απόσταση, ώστε να αναγκαστούν οι ρίζες να κατέβουν κάτω, να υπάρχει ανταγωνισμός, άρα μικρότερα σταφύλια, μικρότερες ράγες. Ελέγχουμε πολύ το νερό το οποίο του δίνουμε, καθόλου λίπασμα. Προσπαθούμε να το φέρουμε σε ισορροπία με τη γη το φυτό, το οποίο είναι ζωηρό και παραγωγικό. Για να έχουμε χαμηλές θερματικές αποδόσεις. Αυτός είναι ο σκοπός της δουλειάς εδώ που γίνεται. Παρπατήσουμε λίγο τον αμπελώνα. Βεβαίως. Έχει φοβερή αντοχή στην ξηρασία αυτή η ποικιλία λόγω του πολύ χοντρού φυλλιού που έχει ράγα και του μεγέθους της ράγας. Άρα το κάνει ανθεκτικό του στην ξηρασία. Πες μας για αυτά εδώ πέρα τα... Ναι. Έχουμε 4-3 παραγωγικές μονάδες με 2 βλαστάρια στην κάθε μία. Άρα 6 βλαστούς αναπρέμνο. Γιατί έχετε αφήσει τα χορτάρια αυτά στη... Για να δημιουργεί ανταγωνισμό με το φυτό, ανταγωνισμό στην κατανάλωση αζότου. Άρα το άζωτο, το οποίο είναι βασικό στοιχείο στην ανάπτυξη και στη ζωηράδα, να καταναλώνεται από τα χορτάρια και όχι από το φυτό, να υπάρχει ανταγωνισμός. Άστα. Δηλαδή ψάχνετε για μια ισορροπία. Ψάχνουμε για μια ισορροπία. Μια αρμονία. Και το οποίο σίγουρα θα μας το δώσει ο χρόνος. Ό,τι και να κάνουμε εμείς, τα χρόνια είναι πολύ σημαντικά. Χρονιές που περνάνε, χρονιά με τη χρονιά, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ καλύτερα. Αλλά και εμείς από τώρα προσπαθούμε με καλλιεργητικές τεχνικές και με τη δουλειά στο αμπέλι να φτάσουμε σε αυτή την ισορροπία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται.